Η επιβολή διοδίων στο ΒΟΑΚ με την πρόβλεψη ότι θα υπάρξουν ευκολίες για τους μόνιμους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά, προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις σε ομάδες παραγωγών, εμπορικό κόσμο και επαγγελματίες, καθώς το κόστος, το οποίο δεν έχει αποσαφινιστεί, αναμφίβολα θα μετακυλήσει σε παραγωγούς, καταναλωτές, επαγγελματίες, επιβάτες και κατ' επέκταση στους κατοίκους. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι με στοιχεία να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι σωστό να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με κόστη τα οποία δεν είναι υπεύθυνος. Στο κομμάτι των κυπευτικών, βέβαια, το κόστος αυτό που θα επιβαρυνθούν τα κυπευτικά, πιστεύω και εύχομαι η κυβέρνηση να το ισοφαρίσει μέσα από το μεταφορικό ισοδύναμο που έχει ανακοινώσει και να βάλει ένα κονδύλι σε ό,τι αφορά το κόστος της μεταφοράς. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί από την Κρήτη όταν θέλουμε, παράδειγμα, ένα ψυγείο να πάει στην Αθήνα 1.000-1.200 ευρώ και από ένα άλλο σημείο της Ελλάδας να φτάσει στην Αθήνα να θέλει 200-300-400 ευρώ. Πώς, η διαφορά είναι μεγάλη. Καλό ήταν να αποφύγουμε τα διόδια. Ούτως ή άλλως τέλη κυκλοφορίας πληρώνουμε και τα τέλη κυκλοφορίας είναι υπέρογκα. Τα διόδια νομίζω ότι θα δημιουργήσουν ένα κόστος σε αυτές όλες τη διακίνηση τουρισμού και εμπορευμάτων. Εύχομαι να μην είναι μια ακόμα άλλη μια εξαγγελία, διότι έχουμε ακούσει πολλές φορές για το ΒΟΑΚ. Έστω και καθυστερημένα, έστω και με διόδια, έστω και όπως να είναι, καλό θα είναι να υλοποιηθεί με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Πρώτα απ' όλα, να μην περιστραφεί η συζήτηση γύρω από τα διόδια, αλλά γύρω από το έργο. Να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, να γίνουν μια παρουσίαση για την οριστική χάραξη και για το κόστος. Όμως, πάρα πολύ κρίσιμο είναι να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή, ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος το οποίο θα πρέπει να επιβαρυνθεί ο κριτικός πολίτης. Η θέση δική μας είναι για τους κριτικούς να μην πληρώνουν διόδια, όμως μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο θα είναι μια δεκαετία μετά από μια δεκαετία, άρα μετά από μια δεκαετία είναι πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν. Βελτιώνεται και η οικονομική δυνατότητα της χώρας, βελτιώνεται αρκετά, αλλά δεν είναι σήμερα το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να δημοπρατηθεί το έργο. Τα νέα δεδομένα σε σχέση με τα διόδια προκαλούν ανησυχία. Όμως, από την άλλη, μερίδα φορέων χαρακτηρίζουν ρεαλιστικό το σχεδιασμό της κυβέρνησης, καθώς όπως σχολίασαν, με τις παρούσες συνθήκες, δεν θα μπορούσε το αναπτυξιακό αυτό σχέδιο να υλοποιηθεί χωρίς διόδια, κάνοντας ωστόσο σαφές ότι το Μάρμαρο θα πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό. Αφού η αναγκαιότητα του να υπάρχει ο δρόμος είναι αναντήρητη, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι αυτό το ύψος των διοδίων και πιθανότατα η δυνατότητα να υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές τουλάχιστον που να ενώνουν σε τοπικό επίπεδο κάποια χωριά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε ίσως ο τελευταίος μεγάλος οδικός άξονας που έχει μείνει χωρίς να έχει υλοποιηθεί στη χώρα. Θα έλεγα ότι η ρεαλιστική λύση λέει ότι θα μιλήσουμε για διόδια. Δυστυχώς στην Κρήτη δεν εξυπηρετεί το ΒΟΑΚ από δευτερεύον δίκτυο και αυτό που υπάρχει, το εφιστάμενο, είναι σε πολύ αθλία κατάσταση, το οποίο δεν θα μπορεί να σηκώσει την τόσο μεγάλη κίνηση. Το εύλογο και το καλύτερο θα ήταν να υπάρξει νέα χάρεξη. Αλλά εδώ, όπως γνωρίζετε, εδώ και 50-60 χρόνια λέμε για ένα ΒΟΑΚ, για ένα καινούριο εθνικό δίκτυο. Και ακόμα δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση με χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τους φορείς, να δούμε την οικονομική επιβάρυνση που θα υπάρχει και τι μπορεί να γίνει ώστε να είναι όσο ελαφρότερο το τίμημα στους επαγγελματίες του χώρου. Δίκαιο μπορεί να μην είναι, αλλά εάν θέλουμε να επιλέξουμε και να γλιτώσουμε τα πολλά ατυχήματα που έχουμε καθημερινά και όλα αυτά τα χρόνια στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, θα πρέπει να βρούμε άμεσα λύσεις. Η επιβάρηση, ναι, λογικό είναι, γιατί και εμάς στη μεταφορά από το αεροδρόμιο προς τα Χανιά ή από την άλλη μεριά, το κόστος αυτό θα το αναλάβει ο επιβάτης, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα το επιβαρυνθεί ο ταξιτζής, αλλά ο ταξιτζής θα επιβαρυνθεί το ότι ένα παραπάνω κόμιστρο στο ταξίμετρο. Με ανησυχεί πάρα πολύ ο χρόνος δημοπράτησης, καθυστερεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Εξάλλου, αν είναι έτσι, είπε και ο Πρωθυπουργός ότι είναι ένα έργο το οποίο θα καθυστερήσει πολύ. Και δεύτερον, το θέμα των διοδίων. Το θέμα των διοδίων, καταρχάς ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε πάρα πολύ γενικά. Δεν μίλησε με χρονοδιάγραμμα, δεν μίλησε με κόστος του έργου, δεν μίλησε με κατασκευή του έργου, δηλαδή αν θα έχουμε την ίδια χάραξη, άλλη χάραξη, δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα.
Εφικτό εφόσον υπάρξουν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση, χαρακτηρίζει το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης του έργου ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε στο τέρας της γραφειοκρατίας. Αν πάει το καλοκαίρι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χρειάζεται από 6 έως ένα χρόνο ή 2 χρόνια για να μπορούν να εγκριθούν όλοι αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι. Μπορεί με την καθυστέρηση να πάει το 2022 και να δημοπρατείται το έργο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι εφικτό, με την πίεση όμως όλων και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ικανοποιημένος από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Καλογερής, ο οποίος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική την ένταξη του τμήματος Χανιά Κίσαμος, στο οποίο, όπως είπε, θα κουμπώσει και η παράκαμψη της Κισάμου. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι να ανατίθεται και η συγκεκριμένη μελέτη άμεσα. Όπως προχωράνε οι υπόλοιπες μελέτες, λογικά λοιπόν πρέπει μέσα στον επόμενο μήνα, αν θέλετε, να μάθουμε νέα για τη μελέτη Χανιά Παπακόπουλο με Καστέλη.